Σαν δημοτικό σύμβουλο θέλω να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Έλα, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ξουδάκη, χρόνος αναφέρεται, χρόνος υλοποίησης του αυτού. Μάλιστα, υπάρχει, ένα χρονο, υπάρχει το χρονοδιάγραμμα. Ναι, αναφέρεται αυτό. Παρακαλώ. Το οποίο ουσιαστικά από τον, μέχρι και τον Μάιο του 19, ναι. Τέταρτος, πέμπτος του 19, μπορεί να είναι σε παράδοση. Μπορεί να είναι, είπατε. Ναι. Άρα... Ναι, μπορεί να είναι, δεν με καλύπτει. Καταρχήν θεωρώ απαράδεκτο αυτό. Κάνουμε μια καινούργια σύμβαση για συγκεκριμένους λόγους που αν θέλετε να σας αναλύσω. Και κύριε Πρόεδρε, εσείς μας λέτε μπορεί και μπορεί. Απόφαση δικιά μας είναι και εσείς την αμφισβητείτε. Λοιπόν, ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό το γήπεδο ήταν αυτή, και θα το πω, η πατέντα. Μας βοήθησε πάρα πολύ ο Δρακουλόγκωνας. Βάζει τα λεφτά η περιφέρεια, που εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να μας ενδιαφέρει ποιος βάζει τα λεφτά, εμείς η περιφέρεια. Εμένα με ενδιαφέρει να γίνει αυτό που εδώ και 10 χρόνια δεν έχει γίνει. Εγώ ειλικρινά θέλω να το δω και ας βάλει τα λεφτά ο Θεός ο ίδιος, δεν με νοιάζει. Λοιπόν, εντάξει κύριε Γάκη. Δηλαδή είναι κρίμα, πραγματικά πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα γίνει το γήπεδο. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι. Ναι, και συμφωνούμε και εμείς και το ψηφίζουμε, αλλά εξοικείων τα βέλη. Όχι, συγγνώμη, δεν τελείωσα, έχω να πω κι άλλα. Δεν τελείωσα. Δεν τελείωσα, έχω να πω κι άλλα. Κύριε Συνάδελφε, όχι, όχι. Ψηφίστε και μόνο έχω να πω κι άλλα. Κύριε Κροδάκη, θα υλοποιηθεί η μελέτη που υπάρχει. Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, κλείνοντας... Εγώ θέλω να πω στον συνάδελφο, στον κύριο Γάκη, ότι αν είχε ενδιαφερθεί από πέρυσι ήταν στο ειδικό πρόγραμμα του Δήμου και δεν ενδιαφέρθηκε να γίνει ο κύριος Γάκης πέρυσι. Λοιπόν, μάλλον. Και να έχει ολοκληρωθεί τώρα. Μάλλον, λοιπόν, μάλλον. Σε προς εμένα τα βίλη, κύριε Γάκη. Μάλλον. Γιατί είστε πολύ νέος για να τα κάνετε αυτά. Μάλλον. Καταρχήν το πολύ νέος, κρατήστε το για τον εαυτό σας. Είσαι πάρα μπορεί, πολύ νέος. Μπορεί να πω ότι είστε πολύ γέρος. Να τις φέρει σε πέρας. Μπορεί να πω ότι είστε πολύ γέρος εγώ. Το πολύ νέος κρατήστε το για τον εαυτό σας. Να αλλοιώσεις υποχρεώσεις, να τις φέρει σε πέρας. Εντάξει, ακούστε λοιπόν, ακούστε τη διαδικασία. Είσαι αντιδήμαρχος και να φέρεσαι σωστά. Ακούστε λοιπόν τι έχει προηγηθεί με αυτό το γήπεδο. Αυτό το γήπεδο ήταν Αγγελίου. Κάποτε να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Δεν έγινε και είπε θα το φτιάξει ο Δήμος. Εσείς πείτε μου λοιπόν, όσο ήσασταν εσείς αντιδήμαρχος, επικαιροποίηση της μελέτης που τόσο αναφέρεται, που υπήρχε έτοιμη εδώ και 10 χρόνια. Είχε γίνει, ναι. Είχε γίνει. Ο κύριος Μπάξης είχε εγώ κάνει. Την πήγα μόνος μου το Γενάρη για επικαιροποίηση. Από πέρυσι θέλετε με πέρυσι. Εγώ την πήγα μόνος μου. 350.000. Εγώ τη βρήκα και την πήγα μόνος μου. Καλώς, πάμε σε ψηφοφορία.